Να δώσει ανάσα στους βασικούς για να επιβραβεύσει όσους καταβάλουν προσπάθεια στις προπονήσεις ή όποτε καλούνται από τον πάγκο. Σχεδιάζει ο Ματίας Αλμέιδας στον αγώνα κυπέλου της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό. Η ΑΕΚ εξακολουθεί να τσεκάρει στην αγορά για στόπερ χωρίς ιδιαίτερη πίεση για να αποκτήσει κάποιον. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Βιτάο στο προσκήνιο. Ο 22χρονος Βραζιλιάνος ανήκει στη Σαχτάρ με συμβόλαιο έως το 2024. Σε ό,τι αφορά την περίπτωση του Μπέντζαμιν Κικάνοβιτς, υπογραμμίστηκε ότι 23χρονος μεσοεπιθετικός δεν έχει σταματήσει να πιέζει για τη μεταγραφή του στους κιτρινόμαυρους, ενώ δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σερίφ ο Φίβος Μπότος, ο οποίος θα επιστρέψει στην ΑΕΚ. Ο δανεισμός του νεαρού θα διακοπεί με αποτέλεσμα να δρομολογηθεί η επιστροφή του στα κιτρινόμαυρα. Μέτρησε 11 συμμετοχές και 3 γκολ, ενώ τους 4 τελευταίους μήνες έχει αγωνιστεί σε λιγότερο από 1,5 παιχνίδι. Μετά από αρκετά καλές εμφανίσεις που κάνει ο Χρήστος Αλμπάνης στην Σεκούντα Division με την φανέλα της Ανδόρας, όπου μετρά 3 γκολ και 2 ασίστ σε 16 εμφανίσεις, η ομάδα του Πικέ αποφάσισε να κάνει δικό της τον παίκτη. Συγκεκριμένο σύλλογο Σιβηρικής Χερσονήσου ήρθε σε συμφωνία με την Ένωση για τη μόνιμη απόκτηση του 28χρονου Έλληνα. Εκτός από τα χρήματα που θα βάλουν στα ταμεία τους οι κιτρινόμαυροι, κατάφεραν να διατηρήσουν και το ποσοστό μεταπόλησης στο 40%. Αίσθηση προκάλεσε η συνέντευξη που έδωσε στο Fox Sports ο Μπρένιν Πινέδα. Είναι χαρούμενος, ενθουσιασμένος, έχει την εμπιστοσύνη του προπονητή, ενώ σχολίασε και γιατί πανηγυρίζει χορεύοντας και πώς έχει εκπλήξει τους οπαδούς της Ένωσης.